Πάμε να μιλήσουμε για τη συνέχεια με τον έπαρχο Νάξου Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων, τον κύριο Γιάννη Μαργαρίτη, ο οποίος αυτή την ώρα βρίσκεται στην Αθήνα, στη συνεδρίαση της Ένωσης Ξενοδόχων. Σωστά τα λέω, κύριε Μαργαρίτη? Στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο. Ξενοδοχειακό επιμελητήριο, ναι, συγγνώμη. Κύριε Μαργαρίτη, ήθελα να σας απασχολήσω σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Χιτά Νάξου. Λοιπόν, ξέρουμε ότι και εσείς στηρίξατε όλη αυτή την προσπάθεια. Για πέστε μας. Στην περιφέρεια από την πρώτη στιγμή ήμασταν δίπλα στο θέμα και στο πρόβλημα που είχε ξεσπάσει, γιατί η πυροσβεστική, ξέρετε, δεν μπορούσε ούτε καν να ρίξει νερό στο κέντρο, στο Κύταρο. Ναι. Απλώς γύρω-γύρω πρόσεχε μην βγει φωτιά έξω. Ναι. Οπότε η περιφέρεια με τα μηχανήματα που έχουμε μέσω της πολιτικής προστασίας στείλαμε κατευθείαν καμιά δεκαριά φορτηγά. Ναι. Να κουβαλάνε συνέχεια χώμα, οπότε δημιούργησαν μια μεγαλύτερη αντιπυρική προστασία για να μην βγει έξω η φωτιά, να μην βγει φωτιά εκτός, και αυτό συνεχίζουν και σήμερα τα μηχανήματα. Ρίχνουν χώμα πάνω από το Χιτά και με αυτόν τον τρόπο έχουν καταφέρει και έχει σβήσει φωτιά. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο καπνό, δεν πηγαίνει προς την πόλη. Ο καπνός πηγαίνει προς το βουνό πάνω. Ναι. Και σιγά σιγά δουλεύουν όλα τα μηχανήματα, κλείνει, σβήνει όλη η φωτιά. Σχεδόν αυτή τη στιγμή έχει σβήσει. Ακούγεται και εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με αυτά που, με τους καπνούς και όλα αυτά που είχαμε στην ατμόσφαιρα. Με τον αέρα που έχει, πήγαν προς βόρεια και δεν πήγαν προς την πόλη. Ναι, αλλά και προς βόρεια έχει, δεν έχει οικισμούς προς βόρεια. Από εκεί που πήγε είναι αρκετά μακριά. Δεν πήγε ακριβώς από αριστερά που έχει οικισμούς, ούτε δεξιά που είναι η πόλη. Γιατί εκφράζουν ανησυχίες οι συμπολίτες μας, μην τυχόν και έχουν κάποιο πρόβλημα, είτε στο νερό ας πούμε, είτε στα εδάφη. Η χτεσινή διαβεβαίωση της πυροσβεστικής είναι ότι θα καίει μέρες. Και καταφέραμε με αυτή την κίνηση, αντί να βλέπουμε τη φωτιά, να στείλουμε μηχανήματα, μηχανήματα έργου, φορτηγά, τσάπες κτλ. Να ρίχνουν χώμα πάνω από τη φωτιά. Ήταν ο μόνος τρόπος που μπορούσε να σβήσει αυτή η φωτιά. Ναι, να σας πω την αλήθεια, και εγώ αυτό περίμενα. Περίμενα ότι θα καίει για ημέρες. Δεν περίμενα ότι θα σβήσει έτσι από τη μία μέρα στην λοιπόν, άλλη. Και τη σβήσαμε από τη μία μέρα στην άλλη. Με αυτόν τον τρόπο. Ναι, και αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, αν μπορούμε να πούμε. Γιατί ότι υπάρχει κάτι αφήναμε, θετικό. Ναι. Για να καταλάβετε, αν την αφήναμε τη φωτιά, θα είχαμε και ένα ζωπήρωση, θα κυγόταν και το από κάτω στρώμα κτλ. Ενώ έτσι καταφέραμε, και τώρα αυτό που κάνουμε είναι να μην υπάρχει καπνός. Να κλείσουμε και το κομμάτι του καπνού. Ναι, μάλιστα. Οι φωτογραφίες δηλαδή που μόλις έλαβα αυτή τη στιγμή και το βίντεο, είναι ότι μόνο σε μερικά σημεία έχει καπνό. Το πρωί είχε φωτιά, η οποία την περιορίσαμε τελείως. Μάλιστα. Γιατί χθες μόλις 12 η ώρα τη νύχτα ρίχναν χώμα από πάνω. Ναι, το ξέρω, ήμουν εκεί και εγώ και τα είδα τα πράγματα πως ήταν, και μάλιστα η φωτιά ήταν τρομακτική έτσι όπως την έβλεπα. Όποιος και την έβλεπε. Ναι. Με τον Περιφερειάρχη. Και που είναι και πρόεδρος του ΦΟΒΖΑ ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κατζημάρκος, που στο ΦΟΒΖΑ ανήκει ούτως ή άλλως ο Χιτά και είναι και αρμόδιος φορέας για το συγκεκριμένο θέμα και τη διαχείρισή και του. Και μίλησα και ήρθαμε σε επικοινωνία με την πολιτική προστασία, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με τον κύριο Παγιοργίου, ο οποίος ήδη και εκείνος ήταν έτοιμος για να δει τι κινήσεις χρειάζονται να γίνουν από τη μεριά της πυροσβεστικής. Αν ήταν απαραίτητο να γίνει κάποιο άλλου είδους παρέμβαση, πολύ τέλος σωστά. Πάντων. Σωστά. Μάλιστα. Κύριε Μαργαρίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας αποδεσμεύω γιατί έχετε δουλειά στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε μια επόμενη καλημέρα, εκπομπή εκτενέστερα και για άλλα θέματα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας. Γεια σας.